ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα mail σας, φίλες και φίλοι. Κυρία Αθηνά από Πειραιά, να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιάννης από Δάφνη, για θέματα όπως της Αγίας Σοφίας δεν επιτρέπεται οι υπουργοί να κάνουν τέτοιες πατάτες, λέει ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Σπύρος από τον Πειραιά, γιατί στους συνεπείς δανειολήπτες δεν μειώνουν τα επιτόκια των δανείων τους, κάνει μια πρόταση ο κύριος Σταύρος από τον Πειραιά. Η κυρία Φωτεινή από το κέντρο, γιατί κύριε Φίλη θέλετε να διαλύσετε τη θρησκεία και την παιδεία? Δεν έχει καμία σχέση. Καλά, δεν πειράζει. Με το Υπουργείο Παιδείας ο κύριος Δημήτρης Φίλης είναι δικηγόρος. Στο αλαλούμ της Ελλάδας όλα είναι επιτρεπτά. Ναι. Αφήστε. Τώρα, τι κάνει ο αδελφός του είναι μια άλλη ιστορία. Έχετε και ας ερωτηθεί. Τον οποίο τον έχω καλέσει για την άλλη Δευτέρα, αν θέλει να έρθει. Περιμένω απάντηση από τον κύριο Φίλη. Έχω καλέσει τον αδελφό σας, να ξέρετε, για την ερχόμενη Δευτέρα, εάν θέλει να έρθει να μιλήσουμε για όλα. Και για τα θέματα της παιδείας και για τα θέματα της πολιτικής. Να τα πούμε και να απαντήσεις κυρίως στις δικές σας ερωτήσεις. Κύριε, επιτρέπετε να κλείσω για 30 δεύτερα για να διαφημίσεις, να κλείσω σχετικά με την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Ναι. Το βλέπω. Μακάρι να μην γίνει. Όμως το βλέπουμε. Άρα, εσείς τα είδατε τη τοποθέτησή σας όλα μαύρα και άραχνα. Τα βλέπετε. Εσείς τα βλέπετε άσπρα. Καθόλου. Αυτό ακούτε από όταν ξεκινήσαμε. Τα βλέπουμε. Έτσι όπως τα λέμε. Εγώ σας φέρνω. Δεν μιλάμε για τους φόρους, δεν μιλάμε για την ανεργία, δεν μιλάμε για τη φτώχεια. Συγγνώμη. Εμένα δεν με στείλουμε τόση ώρα. Τι μου παρακαλώ. Ωραία, μου λέγεται. Λοιπόν. Εγώ έφερα αποδείξεις με οικονομικά στοιχεία και με περιστατωμένα επιχειρήματα. Θέλω να πω όμως το εξής. Σε αυτό θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πια μισθολογικό κόστος. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, και θέλω να το επιβεβαιώσει και ο κ. Καραγεωργόπουλος, έχουν φτάσει στον πάτο. Θα μας τα πει στη συνέχεια, αυτό δεν υπάρχει κόστος μισθολογικό. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι το κόστος του χρήματος, το ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να πάνε να δανειστούν από τις τράπεζες, από τα πιστωτικά ιδρύματα, να έχουν φθηνό δανεισμό. Είναι το κόστος της ενέργειας, όπου βλέπουμε ότι η ενέργεια. Το ηλεκτρισμό στη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδος είναι πανάκριβο. Και βλέπετε εδώ μια προσπάθεια της κυβέρνησης και λέει: θα κάνω έκπτωση 15% στο ρεύμα στους συνεπείς πελάτες μου, αλλά στις συνεπείς βιομηχανίες, όπου πρέπει να μειώσουν το κόστος του ρεύματος για να είναι πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία, δεν το κάνουν. Ευχαριστώ. Και τρώνε το κόστος της γραφειοκρατίας. Πάμε στον κύριο Βαρδαλή. Το κόστος της γραφειοκρατίας. Έχουμε τους περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μιλήσουν Ένωση, και οι υπόλοιποι. Θα σεβαστείτε το χρόνο του καθενός. Το σέβομαι. Πάμε στον κύριο Βαρδαλή. Είναι εργοδικός, όπως είπαμε, ηλεκτρολόγος και βουλευτής του ΚΚΕ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσατε διάφορα θέματα τοποθετήσεις. Πείτε, σας ακούμε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθείς κανείς μια τέτοια κουβέντα με τόσα πολλά θέματα στο τραπέζι. Και πολύ δυσκολότερο να σχολιάσει όλα αυτά τα ζητήματα. Θα μου επιτρέψετε ό,τι θέλετε. Θα μου επιτρέψετε αυτά που εκτιμώ πιο σημαντικά. Βεβαίως. Καταρχήν ήθελα να κάνω ένα σχόλιο χωρίς να έχω πρόθεση να μπω στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος. Όμως, αυτές τις μεταγραφές και γενικότερα τις εξελίξεις στο αστικό πολιτικό σύστημα, κατά τη γνώμη μας, οι εργαζόμενοι πρέπει να τα εκλάβουν ως εξής. Έχουν ένα πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Η πολιτική που ακολουθήσαν, η αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της περίοδου του ξεσπάσματος της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, απαξίωσε τους δύο βασικούς πυλώνες του αστικού μας πολιτικού συστήματος. Ναι. Βλέπετε που έχει πάει το ΠΑΣΟΚ και τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Η αστική τάξη της χώρας μας αυτή την δύσκολη περίοδο βρήκε αντικαταστάτη. Βρήκε το ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική σε μια δύσκολη στιγμή του αστικού πολιτικού συστήματος. Όμως, προσέξτε να δείτε, η αστική τάξη της χώρας μας δεν είναι με σταυρωμένα τα χέρια, γνωρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Όταν λέτε αστική, τι εννοείται ακριβώς? Εννοείται το μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο αυτό κεφάλαιο. Αυτό εννοείται. Εννοώ τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές. Αυτό, ναι. Τους μεγάλους. Τη μεγάλη αστική τάξη δηλαδή. Ομίλους, βέβαια. Νομίζω είναι καθαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν χρειάζεται. Όχι, ρωτάμε για να διευκρινίσουμε όλα. Λέω, όλοι αυτοί λοιπόν για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, δηλαδή τα κέρδη τους, που βέβαια αυτό. Θέλανε μόνο όλοι οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστάδες και τα λοιπά, θέλανε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μετά. Βεβαίως. Αυτό λέτε, ναι. Ναι, αλλά και τώρα δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουν μια κυβέρνηση που υλοποιεί, συνεχίζει να υλοποιεί την πολιτική που ακολουθόταν και πριν. Κοιτάξτε να δείτε ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Επειδή ακολουθείται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική, και αυτή η κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα απαξιωθεί από τον κόσμο. Διότι δεν μπορεί να τον κοροϊδεύει μια ζωή. Δεν μπορεί συνέχεια να παίρνει αντιλαϊκά μέτρα, να του λες κάνει υπομονή. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα καταλάβει ότι πλέον η ελπίδα δεν υπάρχει. Υπομονή άλλη.
Εκεί είναι ακριβώς τη στιγμή όμως η αστική τάξη πρέπει να έχει εναλλακτική λύση. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα με την αναδιάταξη συνολικά του αστικού πολιτικού συστήματος. Διεργασίες δεν βλέπουμε μόνο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε την κεντροαριστερά, Πασόκ, Δημάρ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών κτλ. Τέτοιες διεργασίες γίνονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να βρεθεί μια άλλη αξιόπιστη λύση ώστε να συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι εμείς προσεγγίζουμε τα ζητήματα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η εργατική τάξη έτσι πρέπει να δει όλη αυτή την κινητικότητα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλει τα συμφέροντά της μπροστά. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω όσα ακούστηκαν. Και εγώ μπορώ να το κάνω και μάλιστα με μελανότερα χρώματα για την κατάσταση που ζούμε. Όμως αναρωτιέμαι, έχει νόημα? Οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες δεν γνωρίζουν την κατάστασή τους, αφού τα βιώνουν στο πετσί τους. Ό,τι και αν πούμε δηλαδή, ο καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Ξέρει ο καθένας αν μπορεί ή δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία και τους φόρους που καθημερινά βάζουν στην πλάτη του. Το ζήτημα για όλους μας και κυρίως για τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν πρέπει να προσεγγίσουν, αυτό είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη μας, την αιτία που φτάσαμε ως εδώ. Και νομίζω ότι οι προηγούμενοι συνομιλητές μου έχουν αδικήσει λίγο την κυβέρνηση. Αυτή είναι ξεκάθαρη. Και όχι μόνο οι σημερινοί και οι προηγούμενες. Διότι είχαν ένα σχέδιο, έναν στόχο. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια καπιταλιστική οικονομική κρίση. Αυτή η κρίση πρέπει να ξεπεραστεί. Πώς θα ξεπεραστεί, το λέω συνοπτικά για να μπορούν να μας καταλάβουν οι εργαζόμενοι. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη, όπως το λένε αυτοί, αν δεν μεγαλώσει η πίτα, αν δεν βρεθούν θέσεις εργασίας, δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ποιος θα κάνει ανάπτυξη? Προφανώς όχι ο εργαζόμενος, ούτε ο αγρότης, ούτε ο μικρομεσαίος αυταπασχολούμενος επαγγελματοβιοτέχνης και έμπορος. Αυτός που θα κάνει την ανάπτυξη είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Και άρα, τι κάνουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα? Προετοιμάζουμε το έδαφος ώστε να μπορούν να επενδύσουν είτε ξένοι είτε Έλληνες επενδυτές. Να λοιπόν πώς εξηγούνται όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Τι σημαίνει προετοιμάζω το έδαφος? Σημαίνει καταρχήν μειώνω το κόστος. Η δουλειά των εργαζόμενων, δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που παράγουν αυτόν τον πλούτο, για αυτούς είναι κόστος. Και άρα πρέπει να πέσει η τιμή του κόστους. Δηλαδή γι' αυτό πέφτουν οι μισθοί, έτσι εξηγούνται όλα αυτά. Γι' αυτό πέφτει το έμεσο κόστος, ασφάλεια, υγεία, παιδεία, τον ατάλο κτλ. Γι' αυτό. Το κουκουέ τι προτείνει το κουκουέ? Θα σας πω. Παρακαλώ. Αν κατανοηθεί ποια είναι η αιτία, κατά τη γνώμη μας λοιπόν, αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που ευαγγελίζονται, που προσπαθούν να επιδιώξουν αυτή την ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που βασικό της επίκεντρο, στο επίκεντρό της δηλαδή, βασικός της άξονας είναι το κέρδος, διότι κανείς δεν πρόκειται να έρθει να επενδύσει χωρίς κέρδος, δεν θα έρθει να το κάνει για την ψυχή της μάνας του, ούτε για να βρει δουλειά στους άνεργους Έλληνες. Θα έρθει για κέρδος. Άρα λοιπόν, όσο η οικονομία είναι σχεδιασμένη με βάση το κέρδος, είτε είμαστε μέσα στα μνημόνια, είτε είμαστε έξω από τα μνημόνια, είτε είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είμαστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είμαστε οπουδήποτε, εάν η οικονομία λειτουργεί με βάση το κέρδος, αυτοί θα παίρνουν ακριβώς τα ίδια μέτρα. Πείτε μας κάτι. Τώρα, έτσι πως βλέπετε τα πράγματα, εσείς τα περιγράφετε από την πλευρά σας και καλά κάνετε. Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα κτλ. Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις άμεσα? Κοιτάξτε. Δηλαδή, θα αντέξει η κυβέρνηση, πιστεύετε? Γιατί μας είπατε ότι μία του ψεύτη, δυο του ψεύτη κτλ. Θα αντέξει η κυβέρνηση? Βλέπετε πολιτικές εξελίξεις? Κοιτάξτε, πολιτικές εξελίξεις πάντα συμβαίνουν, θα τρέχουν. Και θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε και δύο θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση και θα γίνουν ανακοινώσεις 24 Ιουλίου, η μέρα αποκατάστασης δημοκρατίας, και έχουμε και νέο εκλογικό νόμο. Αυτά είναι με τον πιο επίσημο τρόπο, τα είπε σήμερα στο briefing η κυρία Γεροβασίλη. Εξελίξεις λοιπόν θα έχουμε. Το ζήτημα είναι ποιος θα καθορίζει αυτές τις εξελίξεις. Αν αφήσουν οι εργαζόμενοι που σήμερα βιώνουν αυτά που βιώνουν να καθορίζουν τις εξελίξεις από τα πάνω, δηλαδή τι θα κάνει η κυβέρνηση, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα, και δεν βάλει τη δική του σφραγίδα σε αυτές τις εξελίξεις μέσα από το δικό του τον αγώνα. Το μαζικό αγώνα ενάντια στην αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Και σας είπα προηγούμενα ότι η αιτία είναι ο σχεδιασμός της ίδιας της οικονομίας. Μια οικονομία που τα κλειδιά της τα έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και άρα θα τη σχεδιάζουν με βάση την ικανοποίηση των δικών του κερδών. Πρέπει λοιπόν, γιατί με ρωτήσατε και για τη λύση,
Πρέπει λοιπόν τα κλειδιά αυτά της οικονομίας, δηλαδή τα μέσα με τα οποία οι εργαζόμενοι παράγουν όλον αυτόν τον πλούτο που βλέπουμε δίπλα, αν δεν περάσουν στα χέρια τους, αν δεν είναι αυτοί οι υπεύθυνοι, δηλαδή ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι, να σχεδιάσουν την οικονομία με βάση την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών και όχι των κερδών, τότε τις εξελίξεις θα τις καθορίζουν άλλοι πέρα από αυτόν. Και σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Μάλιστα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία που δεν έχουν μνημόνιο. Θα ακούσουμε αργότερα για τις μνημονιακές πολιτικές και τα λοιπά. Λέω αργότερα μετά από μένα. Τον τίτλο διορθώστε Γαλλία, λίγο τη λέξη έρχονται. Ούτε ναι. Μνημόνιο έχει και παρεπιπτόντως έχει και ανάπτυξη. Ανεμική, 0,7. Όμως παίρνει ακριβώς τα ίδια κύριε μέτρα. Κύριε Βαρδαλή, είπατε πολλά και σημαντικά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θέλω να μας πείτε τι λέει το ΚΚΕ για τον εκλογικό νόμο. Τι λέει, αν θέλετε τώρα και για το Σύνταγμα. Με μία φράση όμως για να προχωρήσουμε την κουβέντα. Πολύ ωραία. Για πείτε. Νομίζουμε ότι καταρχήν. Συνταγματική αναθεώρηση, ναι, λέει το ΚΚΕ. Το ζήτημα, θα σας πω. Μπαίνει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, δεν αφορά τον εργαζόμενο. Άλλα προβλήματα έχει ο εργαζόμενος, αυτά που συζητούσαμε πριν. Αφορά τη δημοκρατία στην Ελλάδα και τα λοιπά. Προσέξτε να δείτε. Ναι. Συνδέεται με τον εξής τρόπο. Τι θέλουν να μας πούν αυτοί που βάζουν, σηκώνουν αυτό το ζήτημα. Ότι η αιτία. Για το Σύνταγμα, είναι, λέτε. Για το Σύνταγμα. Ναι, ναι. Η αιτία δεν είναι ο σχεδιασμός της οικονομίας και ποιος έχει το πάνω χέρι στα κλειδιά στην οικονομία, αλλά είναι το πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές εκεί. Να και οι αλλαγές λοιπόν στο Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αιτία του κακού. Ναι, αλλά δεν είναι το πολιτικό σύστημα που φταίει. Είναι κυρίως η βάση. Γιατί το πολιτικό σύστημα είναι το επικοδόμημα και η βάση είναι η οικονομία. Εάν λοιπόν δεν γίνουν αλλαγές στην οικονομία, αν δεν δούμε εκεί την αιτία, όσες αλλαγές και αν γίνουν στο πολιτικό επίπεδο, και τέτοιες είδαμε πολλές, πόσες κυβερνήσεις αλλάξαν τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσα πρόσωπα αλλάξαν. Είναι θετικό γιατί ότι πάνε αλλάξει προς το αναλογικότερο εκλογικός νόμος. Κατά τη γνώμη μας, αυτό που θα ήταν θετικό ήταν να γίνει η απλή ανώθευτη αναλογική. Καλά. Αυτό είναι απλή το θετικό, χωρίς να σημαίνει ότι ένα εκλογικό σύστημα μπορεί να λύσει τα προβλήματα ευχαριστώ του πολύ. Λαού. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδαλή. Και εγώ σας κύριε ευχαριστώ. Σπύρου, τι λέτε, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας Φίλες και Φίλοι της Ένωσης Κεντρών. Τι λέτε, κύριε Σπύρου. Μπήκανε πολλά θέματα, απαντήστε. Είναι γεγονός και ο καλός βουλευτής ΚΚΕ το ανέφερε και συμφωνώ με αυτό. Είναι όντως πολλά τα θέματα. Να πιαστούμε από το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, επειδή απαιτεί και λίγο το ενδιαφέροντός μου ως δικηγόρος. Ναι, ναι. Καταρχήν, αυτή η δήλωση της κ. Γιώργου Βασίλη και που δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να περάσει συνταγματική αναθεώρηση μέσω δημοψηφίσματος είναι άκρως ανησυχητική, διότι ουσιαστικά καταλύει το ίδιο το πολίτευμα, το ίδιο το Σύνταγμα. Η αναθεώρηση του Συντάγματος προβλέπεται ρητά από το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 110, γίνεται με έναν τρόπο και μόνο με αυτόν. Ο συνάδελφος, ο κ. Φίλης, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ξέρω. Λέτε δηλαδή ότι δεν επιτρέπει δημοψήφισμα. Δεν γίνεται δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, καλό θα ήταν παρεμπιπτόντως να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος. Υπάρχουν πολλά άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση. Είμαστε το 2016, αλλάζουν συνεχώς οι συνθήκες, ναι. Μάλιστα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά πρέπει να δώσω ένα πόντο σε μια ενέργεια που έγινε την Κυριακή. Το πρόσθεσε στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Μάλλον με πρωτοβουλία του κυρίου Μάνου, συνετάχθη στην πραγματικότητα ένα νέο Σύνταγμα με φοβερές παρεμβάσεις σε διάφορα άρθρα, αλλά και με τη συνδρομή αξιολογότατων καθηγητών συνταγματικού. Ναι, έκανε μια ενδιαφέρουσα έρευνα η Καθημερινή για το θέμα αυτό, ναι. Δημοσιεύθηκε βιβλιαράκι. Μου έκανε σοβαρή εντύπωση. Μου έδειξε πολιτισμό. Με τη συνδρομή του κυρίου Αλβιζάτου, του κυρίου Φλογαΐτη, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Σπυρόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρα χρήσιμη μια συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αυτή πρέπει να γίνει με τον προσήκοντα και προβλεπόμενο τρόπο. Ως εκεί. Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο και την τροποποίηση, πάλι μιλάμε εκ των προτέρων για κάτι μελλοντικό, αβέβαιο και υποθετικό, το οποίο δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς θα συντεθεί, πώς θα προταθεί και πώς θα έρθει προς ψήφιση, εάν έρθει. Αν ήθελε η κυβέρνηση να μας πείσει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται προκειμένου να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, θα μπορούσε να κάνει κάτι ακόμα και σήμερα, το οποίο θα έδινε ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία ότι ενδιαφέρεται για αυτή. Δεν χρειάζεται καμία συνταγματική αναθεώρηση για να μειώσει τον αριθμό των βουλευτών. Αύριο μπορεί να τους κάνει 200. Αύριο. Είναι το πρώτο πράγμα. Και τι θα λύσουμε με αυτό, ας πούμε. Ας γίνουν 200. Ωραία. Στην πραγματικότητα δεν θα λύσει κάποιο οικονομικό θέμα, κάποια εξοικονόμηση. Μα τώρα συζητάμε για τα προβλήματα του λαού και πώς αυτά θα λυθούν. Θα δείξει όμως ότι δεν ενδιαφέρεται, και ομιλώ για την κυβέρνηση σε πρώτο στάδιο και κατ' επέκταση και για την εξωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά κόμματα. Θα δείξει στην κοινωνία ότι ενδιαφέρεται, συγγνώμη, όχι για τις καρέκλες, όχι για το βόλεμα, όχι για τα αξιώματα, αλλά για την επίλυση των ουσιαστικών προβλημάτων που απασχολούν τον κόσμο.
ακούμε, ενώ είμαστε στον Ιούνιο πια του 2016 και μιλούμε για υποτιθέμενη ανάπτυξη που θα έρθει το δεύτερο εξάμεινο του 2016, είναι προφανές γιατί δεν θα μπορούσε να έρθει το πρώτο, μόλις τελειώσαμε. Καθόμαστε και ακούμε τον Ιούνιο του 2016 για ELA, για waiver, για εκφράσεις που νόμιζα ότι έχουν μείνει λίγο στο παρελθόν. Την ίδια στιγμή που ο άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή που ξενυχτάει και πρέπει να ζήσει την οικογένειά του με 400 ευρώ, αναρωτιέται τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιους απευθύνονται. Γιατί αυτά τα πράγματα τον αφορούν τον ίδιο. Τον αφορούν. Πώς... Γι' αυτό παίρνει 400 ευρώ. Δεν μπορεί. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε φίλη, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο του πρόβλημα δεν είναι πώς θα βρεθούν τα χρήματα, ούτε θα πιστεί με αριθμούς, ούτε θα πιστεί με ποσοστά. Αυτός ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζω και εγώ και οι περισσότεροι εκ των λογικών και συνετών ανθρώπων. Η κυβέρνηση έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Μιλήσατε για το 13ο και το 14ο μισθό. Ο κύριος Καραγεωργόπουλος πολύ σωστά το έθεσε. Κατ' ουσίαν έχει ήδη καταργηθεί. Διαβάσατε, κύριε Λιάτσο, την ανακοίνωση ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό που αναφέρει ο κύριος Καραγεωργόπουλος με την πραγματικότητα. Δεν έτσι πρόκειται... λέει το Μαξί μου. Έτσι λέει το Μαξί μου. Αυτό στα δικά μου αυτιά μου ηχεί ως απόλυτη βεβαιότητα ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός έχουν ήδη καταργηθεί, απλά δεν το έχουμε ανακοινώσει. Δεν μπορώ να πιστέψω το οτιδήποτε βγαίνει είτε από το Μαξί μου είτε ακούστε από το δυστυχώς μηνύματα. Ακούστε δύο μηνύματα για να προσγειωνόμαστε και στην πραγματικότητα τι σκέφτεται και τι συζητάει ο κόσμος τώρα που μας βλέπει όταν τρώει με την οικογένειά του, τα μέλη της οικογένειάς του. Ο κύριος Σταύρος Βασιλάκης, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για το mail, κύριε Βασιλάκη. Μείωση συντάξεων επί Σαμαρά, πείτε στον κύριο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ισαΐα εννοεί, 46%. Ας απαντήσει ευθαρσώς αυτό και σαφής τι είπαν οι άλλοι. Επίσης, η παράταξή του, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, μειώνοντας τις συντάξεις, έλεγε ότι αυτό είναι το σωστό μέτρο και έπρεπε να το έχουν εφεύρει χρόνια πριν. Πανηγύριζαν λοιπόν με τη μείωση των συντάξεων και διαγωνίζονταν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα πνευματικά δικαιώματα. Αφήστε και τον κύριο Σπύρα να τον βλέπουμε. Για τα πνευματικά δικαιώματα των περικοπών των συντάξεων. Ας αφήσει λοιπόν ο κύριος Ισαΐας αυτά και απλώς θα ζητήσουν συγγνώμη από τους συνταξιούχους αντί να κάνουν κριτική. Άλλο μήνυμα. Η αγαπητή φίλη. Κυρία Σταυρούλα από Καλλιθέα. Κυρία Σταυρούλα, καλησπέρα σας. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο πάνελ μας είπε ότι το κόμμα του ναι, έχει κάνει λάθη και έκανε και την αυτοκριτική του. Πείτε του, στον κύριο Ισαΐα, ότι η αυτοκριτική του δεν φέρνει φαγητό στο τραπέζι μας. Κυρία Σταυρούλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Και θέλω να σας πω ότι πέρα από τις διάφορες κουβέντες που κάνουμε και εγώ πρώτος και οι καλεσμένοι εδώ, οι καλεσμένοι μου. Ο κόσμος μπαίνει κατευθείαν στην καρδιά των ζητημάτων και τα λέει πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα της καθημερινότητας. Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη εκεί από το αγαπητό Μαξίμου κτλ., λέει θα έρθει η ανάπτυξη. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι εννοείται θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα έρθει η ανάπτυξη και πώς θα γεννηθούν θέσεις εργασίας σε αυτό το ζητούμενο. Ακόμα το ελληνικό εγώ δεν το πιάσα, αν και είναι η μόνη εκπομπή, φίλες και φίλοι, για να τα λέμε, δεν ευλογώ τα γένια μου, ότι τον τελευταίο καιρό ίσως είναι η μοναδική εκπομπή που ασχολείται κάθε βράδυ με το ελληνικό. Αυτό που δεν έχω δει στη σύμβαση, που είναι ξεφτυλισμένη σύμβαση κατά τη γνώμη μου, και το ποσό με το οποίο ξεπουλήθηκε το ελληνικό, το πούλησε, το έφτιαξε όλο το πακέτο η προηγούμενη κυβέρνηση και το συνέχισε η σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώς, η αριστερή κυβέρνηση συνέχισε το ξεπούλημα στην ξεφτυλισμένη σύμβαση που φεύγει. Δεν μας λέει η σύμβαση αυτή, λέει θα. Δεν μας λέει θα πάρει 10.000 κόσμο. Δεν μας λέει ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων που θα πάρει το καινούριο project, λέει, που θα χώσουν και 8 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι, λέει, η επένδυση, αγαπητέ κύριε Λεουτσάκε. Μιλάει για 8 δισεκατομμύρια. Δεν μας λέει πόσες θέσεις εργασίας θα γεννηθούν για να φάει ο κόσμος ψωμάκι. Σε βάθος πόσων ετών 8 δισεκατομμύρια. Σε βάθος 25 ετών. Μάλιστα. Σε βάθος 25 ετών. Και τώρα θα σας πω πώς είναι ακριβώς και τα τμήματα με το υλικό. Πόσα χρήματα θα πάρει. Και δεν έχει βγει κανένα κόμμα εκτός από το ΚΚΕ. Και δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Καμία ανακοίνωση δεν έχει. Καλά, η Νέα Δημοκρατία την να βγάλει. Πασόκ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών. Ποιος άλλος είναι, ανεξάρτητοι Έλληνες, κανείς δεν μιλάει για το ελληνικό. Το βρίσκουν καταπληκτικό όλοι. Ξαναλέω ότι η λαϊκή ενότητα. Είπα για τα κόμματα της Βουλής, κύριε Λουτσάκο. Όλοι συμφωνούν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό θα όλοι συμφωνούν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα θα δώσουμε και τα νούμερα. Ολοκληρώσατε, κύριε Σπύρο, για να πάω στον κύριο Λουτσάκο. Αναφέρατε και το δικό μου κόμμα που εκπροσωπώ. Παρακαλώ. Δεν έχετε βγάλει και σε ανακοίνωση. Προφανώς συμφωνείτε. Συμφωνείτε εσείς έτσι πώς έχει γίνει η ιστορία με το ελληνικό. Προφανώς και όχι. Υπό αυτές τις συνθήκες. Ναι, γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Λεβέντης να πει την άποψή του. Ο κύριος Λεβέντης το έχει πει επανειλημμένα στις συνεντεύξεις. Μια ανακοίνωση σήμερα που πέσανε υπογραφές όμως.
Ναι, η σύμβαση αυτή ναι. που πέσανε οι υπογραφές σήμερα. Παρακαλώ. Δεν είναι μια καινούργια σύμβαση, είναι αυτό που είπατε και εσείς. Είναι μια προαποφασισμένη, προηλυμένη απόφαση. Μάλιστα. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, η οποία διαμαρτύρεται για πολλά από αυτά που γίνονται. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί αυτό που ουσιαστικώ γίνεται. Μνημόνιο συνεργασία. Αυτή είναι το ακριβές. Έχετε δίκιο. Γεγονός είναι. Αλλά σε αυτό το μνημόνιο. Το μνημόνιο συνεργασία περιγράφει όμως όλη τη σύμβαση. Τι να λέμε τώρα. Και κυρίως το. Ξέρετε πόσα είναι τα λεφτά. Είναι από 500 κάτι μέχρι 700 τόσο. Ούτε τα 915 είναι με τα επιτόκια. Θα... Έχουν αφαιθεί ασαφείς πολύ όροι. Πάρα πολύ όροι έχουν αφαιθεί ασαφείς. Θα τα πούμε τώρα. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Μα δεν είναι λοιπόν, το τίμημα, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό που δεν είναι το τίμημα. Είναι. Δηλαδή, κύριε Σπύρο, αν παίρναμε κάτι της παραπάνω, έπρεπε να δώσουμε το ελληνικό. Πάμε στον κύριο Λουτσάκο. Σύμφωνοι, αλλά αν τυχόν προτείνουμε και δεχόμαστε την ιδιωτικοποίηση. Τι δεχόσαστε. Και προχωράμε να γίνει αυτό. Εσείς τι δεχόσαστε. Όχι, δέχομαι την εκμετάλλευση. Θα σας πω για να καταλάβετε. Την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού τη δέχεστε. Σας λέω εξ αρχής όχι. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Όχι, αλλά, εντάξει. Προκειμένου να καταλάβετε. Η Ένωση και τρώω νόμος είναι υπέρ των ιδιωτικοποίησης. Ναι, σε συγκεκριμένα θέματα. Παραδείγματος χάρη, τα 14 αεροδρόμια της περιφέρειας τα οποία παραχωρήθησαν, δεν μεταβιβάστηκαν, παραχωρήθησαν προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ήταν μια ορθή πράξη. Και ήταν μια ορθή πράξη για τον εξή απλού λόγο. Τα 14 δρόμια ήταν ορθή πράξη. Ναι, αυτό λέτε. Και θα σας πω και γιατί. Το ελληνικό, και θα σας πω και γιατί. Όταν έχεις ένα κράτος, μια κυβέρνηση, η οποία. Και δεν ομιλώ μόνο για την κυβέρνηση τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι οποίες δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τις βασικές πύλες εισόδου στη χώρα. Να φέρει τουρίστες που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία. Πάμε, γιατί δεν μας φτάσει ο χρόνος να πούμε τίποτα. Είστε υπέρ εσείς της πόλης των αεροδρομίων. Το... Η Ένωση Κεντρών, εντάξει. Προσπαθώ όχι, να καταλάβουμε και τι θέσεις. Συγκεκριμένο. Τα αεροδρόμια λοιπόν αυτά, όταν δεν μπορείς να τα εκμεταλλευτείς με τον προσήκοντα τρόπο, τα παραχωρείς κατά τον τρόπο που το κάνανε έστω ή και με ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες. Όταν λέτε κατά τον προσήκοντα τρόπο, δηλαδή τι, να είναι καθαρά τα αεροδρόμια. Διότι το επιχείρημα της πόλης μέχρι στιγμής, λέω, ακούω, ήταν βρώμικες τουαλέτες. Αυτό ακούω. Και πουληθήκαν 14 αεροδρόμια για 50, για μισό αιώνα. 1,2 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά η Γερμανία τα βγάλουν σε 3 χρόνια. Στην κρατική εταιρεία των Γερμανών. Με ενδιαφέρει ότι δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρου. Πάμε στον κύριο Λουτσάκο, σας ακούμε. Καταρχήν να πω ότι αδικούμε την κυβέρνηση. Της δίνουμε χαρακτηρισμούς που δεν τους έχει. Δεν είναι κυβέρνηση της αριστεράς. Είναι κυβέρνηση του μνημονίου. Είναι κυβέρνηση μαζί με κομμάτι της δεξιάς και ένα σκληρό μνημόνιο που τα χαρακτηριστικά του είναι η πιο νεοφιλελεύθερη πολιτική. Άρα έχουμε μία άσκηση η νεοφιλελεύθερης η πολιτική. Και γι' αυτό συμπίπτουν οι πολιτικές και αποτελεί η κυβέρνηση αυτή του γύρω από τον Τσίπρα με συνέπεια στην εφαρμογή των μνημονίων. Συνεχίζει δηλαδή το έργο που ξεκίνησε ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Σαμαρά. Και πρέπει να σημειώσω και να μην αδικούμε ότι αυτή τη δουλειά την κάνει με συνέπεια η κυβέρνηση. Δηλαδή συνεχίζει τις περικοπές για να τα δίνει στους δανειστές. Συνεχίζει να βάζει φόρους για να τα δίνει στους δανειστές με την απειλή, το φόβο και τον τρόμο το να απελευθερωθεί η χώρα ακριβώς από τους δυνάστες της. Δηλαδή με βάση το νόμισμα, μισό λεπτό. Τα δίκαια στους βιομήχανους, το αναπτυξιακό νόμο, αν το δείτε. Βεβαίως. Μαζί είναι ταυτόσιμοι. Μπορεί και, ξέρεις, και εκεί που τους θα δίνει στους δανειστές, στους βιομηχάνους να είναι και δανειστές της. Να έχουν κάνει και εξαγωγές χρημάτων κεφαλαίων στο εξωτερικό και διαμέσων φας να είναι και αυτοί που δανείζουν την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση που εφαρμόζει ένα μνημόνιο το οποίο όχι μόνο έχει παραδοθεί η λαϊκή κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία της χώρας και νομίζω ότι είναι φτηνή η πολιτική κίνηση αυτό περί εκλογικού νόμου και περί συντάγματος. Εδώ έχει καταργηθεί το Σύνταγμα και το έχουν καταργήσει το Σύνταγμα με κοινή συνενέση το πολιτικό σύστημα.
το καλοκαίρι τον Αύγουστο 222 χέρια σηκώθηκαν στην Βουλή να ψηφίσουν ένα μνημόνιο. 222 χέρια σηκώθηκαν, πρέπει να θυμίσω. Και επειδή... Πέντε κόμματα νομίζω, Βεβαίως, με... Και μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, Ανεξάρτητη Έλληνας. Που μάλιστα να ζητάνε... Όχι Ένωση Κεντρών. Και... Όχι. Δεν ήταν ανέλ, μέσα, αλλά συμφώνησε. Και μάλιστα να πιέζουν... Λάθος, όχι Ένωση Κεντρών. Και μάλιστα να πιέζουν να γίνουν και πιο γρήγορα διαδικασία, μπας και ξημερώσει και δεν προλάβουν. Αυτά που εφαρμόζονται σήμερα δεν είναι κάτι... ξένα από αυτά που ψήφισε το πολιτικό σύστημα. Μην κάνουμε τώρα διαπιστώσεις, τα ξέρουμε, όχι, τα ζει, τα είπατε κι εσείς. Είναι, λοιπόν, είναι, τι βλέπετε από εδώ και πέρα. Είναι εφαρμοστική νόμη. Είναι εφαρμοστική νόμη των μνημονίων. Ακούστε τώρα, αυτή είναι. Ρωτάει ο κόσμος. Και γι' αυτό είναι καταστροφική. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο από τον ο κόσμος να αντιδράσει. Τι να κάνει δηλαδή. Να αντιδράσει. Εσείς θέλετε να βγούμε από το ευρώ, και, και να οδηγήσει. Εσείς θέλετε να φύγουμε από το ευρώ. Είναι η μοναδική λύση. Ναι, ναι. Γιατί με την απειλή του νομίσματος εκβιάζουν, τρομοκρατούν τον κόσμο. Ακριβώς αυτό, αυτό λένε. Και προσέξτε να δείτε. Ό,τι λένε ότι θα γίνει με το νόμισμα, γίνεται εντός του νομίσματος. Δηλαδή, λένε θα χάσουμε τα λεφτά. Χάνουμε τις τράπεζες. Δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα. Γιατί προηγουμένως είπατε τα στοιχεία της αμερικάνικης τράπεζας. Ξέρετε καμιά ελληνική τράπεζα? Δεν υπάρχει καμία. Το τραπεζιτικό σύστημα μέσα σε μια νύχτα για 5 δις χάνοντας το ελληνικό δημόσιο. Εσείς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε 40 δις με Κωνσταντοπούλου και Κουκουέ, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Χάνοντας 40 δις, 40 δις στο ελληνικό δημόσιο σε μια νύχτα με την τρίτη ανακεφαλοποίηση. Ωραία. Θα μπορούσατε να κάνετε συνεργασία με Κωνσταντοπούλου, Ζωή και τον Κουκουέ. Βεβαίως, βεβαίως. Με όλους αυτούς που αναφέρετε μπορούμε να κάνουμε και το επιδιώκουμε. Και θα γίνει κιόλας. Μην ανησυχείτε. Και θα είναι και οι δυνάμεις αυτές που θα φέρουν ελπίδα και ανατροπή αυτής της φυλακής που ζει η χώρα μας. Αυτές οι δυνάμεις μπορεί η λαϊκή ενότητα πάνω και πρώτα και κύρια θέλει να εκφράσει το λαό και την ενότητα του λαού. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να γίνει εάν απελευθερωθεί από το φόβο που του καλλιεργούν. Λέγανε, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Το πιστεύετε θα εσείς? Είναι φτηνή. Την άνοιξη του 17 λέει. Θα έρθουν. Πάμε για εκλογές. Το πιστεύετε? Χωρίς, θα πάμε σε εκλογές. Χωρίς ευρώ λέει θα έρθουν, ναι, και θα πάρουν φτηνά. Σύμφωνοι. Τις αγορές. Πέστε μου, η ακίνητη περιουσία των πολιτών στην περίοδο του μνημονίου έχει χάσει το 50% της αξίας του. Αλήθεια. Και το υπόλοιπο 50% αλήθεια το χρωστάει στο τραπεζιτικό σύστημα που έχει φύγει. Ό,τι περιουσία υπάρχει ιδιόκτητη, μάλιστα, είναι σε εθνικό νόμισμα, έχει αποκτηθεί. Η Νέα Δημοκρατία, δεν επαναλαμβάνω, έχει αποκτηθεί σε ευρώ. Επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, είπε και ο κύριος Σταμάτης, ο πρώην συνεργάτης, στενός συνεργάτης του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία λέει θα πάμε λέει, σε εκλογές την άνοιξη του 17. Και θα γίνει πρωθυπουργός, λέει τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς πιστεύετε. Όχι, ας γίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε, τι πρωθυπουργός θα είναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε σε εκλογές? Εγώ τότε δεν είμαι χαρτορίχτα ούτε φλιτζανό. Πώς είναι, πολιτικός? Δεν μπορεί να κάνετε εκτίμηση, δεν είναι θέμα χαρτορίχτρας. Δεν είπα εγώ ότι είστε medium για χαρτορίχτρα. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα θα είναι τέτοια και όσο κάθε μέρα που θα περνάει, μάλιστα, θα γίνεται χειρότερο. Ευχαριστώ, και κύριε Λοντσάκο. Η ανατροπή των μνημονίων, παλιών και καινούριων, μπορεί να γίνει για να είναι στέρεα μόνο από την αντίδραση και δράση του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω. Και αυτή αποτελεί την ελπίδα σήμερα. Δεν αποτελεί κανένα πολιτικό πρόσωπο, καμιά κυβέρνηση, γιατί σήμερα οι κυβερνήσεις χωρίς το λαό, το 3,1 υποτάσσονται. Δεν μας είπατε το 3,1 πώς το είδατε στη δημοσκόπηση? Κοιτάτε, που σας φαίνει πάνω από το 3%. Δεν είναι εκεί το κύριο. Ούτε μας η φιλοδοξία μας είναι το 3, το 4, το 5. Η δεν είναι φιλοδοξία σας να μπείτε στην Βουλή. Η κύρια φιλοδοξία μας, ναι, εμάς είναι να διαμορφωθεί ένα μαζικό, μάλιστα, λαϊκό μέτωπο που να μπορέσει να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση. Να αλλάξει τη ρότα. Ευχαριστώ στη πολύ. Χώρα. Πάμε στον η κύριο χώρα πάει στην καταστροφή. Κύριε Λιμπερόπουλε, τι λέτε? Πολλά τα μηνύματα θέλω να σας πω του κόσμου και κάνουν πραγματική την κουβέντα. Πραγματική την κουβέντα. Δηλαδή,
Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και δεν αντιμετωπίζονται. Δηλαδή, στον μπλα μπλα και στη θεωρία είμαστε όλοι πολύ εύκολοι. Θα κάνουμε ανάπτυξη. Θα μειώσουμε την ανεργία. Θα μειώσουμε τη φτώχεια. Θα βρεθούν θέσεις εργασίας. Δεν θα φεύγουν τα καλά πτυχία στο εξωτερικό, τα παιδιά μας κτλ. Αλλά είναι όλα στα λόγια. Και όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αντί τα πράγματα να βελτιώνονται, αντιθέτως χειροτερεύουν. Κύριε Λιάτσο, δυστυχώς το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει φτωχύνει. Και έχει φτωχύνει και από ιδέες και από απόψεις, γιατί έχει κατακτηθεί από μια νεοφιλελεύθερη άποψη και έχει ουσιαστικά από το 10 υπογράψει μέσω μνημονίων τη δολοφονία στην ελευθερία και την ανάπτυξη μέσω της μικρομεσαίας τάξης. Μάλιστα. Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και όταν το βάζω το θέμα εγώ αυτό, δεν απαντάει κανένας. Και δεν το διεκδικούν γιατί ο Γεωργίου πρόσθεσε 171 δισεκατομμύρια για να μπορέσει να μπει το Διεθνές Ταμείο μέσα. Υπάρχει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Κάνουν το κουτό όλοι. Άσε να εκτίθονται κάποιοι, να μην πηγαίνει καλά. Μπας και κερδίσω εγώ το κόμμα μου να έρθω αύριο στην εξουσία. Να την κάνεις τι, με πεθαμένο λαό, με πεθαμένες επιχειρήσεις. Με ποιον θα κυβερνήσεις όταν δεν θα έχεις λαό? Και όταν την εντολή για να κυβερνήσεις θα την παίρνεις από τη Μέρκελ, ή θα την παίρνεις από την Αμερική, ή θα την παίρνεις δεν ξέρω από πού. Αυτές τις δύσκολες στιγμές βλέπω υπάρχει ένα μίσος μεταξύ κομμάτων που είναι, με συγχωρείτε, τέτοιο μίσος δεν έχω ξαναδεί. Θυμήθηκα την εποχή του 2008 που είχαν πέσει όλοι απάνω να φάνε τον Καραμαλή. Ναι. Το ίδιο τώρα και σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν την ψηφίζω εγώ αυτή την κυβέρνηση. Αλλά αυτή η κυβέρνηση την επέλεξε ο λαός. Είναι άπειρη κυβέρνηση, έχει διοληψίες, κάνει λάθη. Αντί να τη βοηθήσουν όλοι, με πρώτον τον κύριο Λουτσάκο που είναι δίπλα μου, που βγήκε μαζί στα Τάρταρα τόσα χρόνια μαζί τους, πώς να την γκρεμίσουμε? Να την γκρεμίσουμε και μετά τι? Ο κύριος Λουτσάκος ήταν συνεπής σε αυτό που έλεγε και πριν. Και έδωσε συνέχεια. Εντάξει, άσε με να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ άσε να πω. Εδώ πρέπει να σώσουμε το λαό. Τη μικρομεσαία επιχείρηση των εργαζόμενων. Για πείτε μας, να δικαιωθεί η εργασία. Πώς το σκέφτεστε, δηλαδή? Δικαιοσύνη στην οικονομία. Δηλαδή, πού θα βρούμε λεφτά? Μνημονιακός, γρήγορα. Πώς το σκέφτεστε? Ειλικρινά το θέλω να το ρωτήσω. Μην μου λες εμένα με μνημονιακό. Κύριε Λεωτσάκο, είμαι χρόνια στο πεζοδρόμιο. Και ξέρεις πεζοδρόμιο. Το πιο σκληρό που υπάρχει. Και τι σημαίνει αυτό? Και τράπεζα μηνυμάτων είναι το επάγγελμά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Να αφήσω να τελειώσω. Δεν σε μαλώνω. Όχι, εσύ μου. Δεν σε μαλώνω. Εσύ έκανε αναφορά. Μου λες ότι εγώ μνημονιακό. Εσύ έκανε αναφορά. Λέω ότι, και σου εσύ... λέω ότι εγώ αυτό που έκανα συνεχίζω να καλά το κάνω. Καλά κάνεις. Εγώ είμαι από τη μεριά του λαού. Άσε με να το κρίνω. Και δεν θα υποταχθώ. Άσε με να το κρίνω του λαού. Είδα τι σ' ακολουθάει. Ναι. Καλά, είδα τι σ' ακολουθάει μέσα από την πλευρά του λαού. Καλύτερα αν σε κατάλαβε και, τι είπες. Και να έχω. Του λες εσύ να σπάσω το κεφάλι μου στον τοίχο, όχι, εγώ του λαού. Όχι, αυτό του λες. Να με πας στον τοίχο, στο τσιμέντο. Δεν σπάει το τσιμέντο, βρε, με την άποψή σου. Είναι η διέξοδο. Λοιπόν, είναι η διέξοδο. Άσε με να μιλήσω. Οι άλλοι είναι υποταγή. Άσε με να μιλήσω. Πρόταση να μου κάνεις. Πρόταση να μου κάνεις. Πρόταση, δεν υπάρχει πρόταση. Εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, εθνικό νόμισμα. Ρευστότητα στην αγορά. Μεγάλο πρόγραμμα. Μιλάω εγώ τώρα. Μιλάω εγώ τώρα. Τι θα γίνει? Διαφορετικά, όσο θες να είσαι εγκλωβισμένο στο ευρώ, λοιπόν, για το ευρώ σου λοιπόν, λέει Εμίλια, αυτή λοιπόν, η πολιτική. Παρακαλώ, κύριε Λουτσάκο. Ολοκληρώστε. Εγώ έβαλα κάποια θέματα και τα έβαλα για όλους. Παρακαλώ. Και τα έβαλα στα θέματα αυτά που λέει η κοινωνία έξω, το πεζοδρόμιο. Ξέρετε τι λέει σήμερα η κοινωνία? Βρε κακά, καλά, άσχημα τα μέτρα, να τελειώσει η αξιολόγηση. Μπας και λειτουργήσει η οικονομία. Γιατί να αγανακτισμένοι από όλους? Μα δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και σου λέει, άντε να τελειώσετε να δούμε τι θα γίνει. Ποια είναι η ευθύνη λοιπόν των πολιτικών? Όλων των κομμάτων. Να πω την ειλικρινή δύναμη που λέγεται ο ΚΚΕ. Ναι, αλλά τι θέλει? Κατηγορεί τα καρτέλ που μας φτιάνουν. Μα κρατικό καρτέλ δεν θέλει να φτιάξει κι αυτή. Η κοινωνία δεν είναι ούτε με το κρατικό καρτέλ, ούτε με το ιδιωτικό. Καθίστε κάτω, συζητήστε όλοι μαζί. Κοινές λύσεις. Να ξεπεραστεί η κρίση και βγάλετε τα μάτια σας. Και αφήστε μας να ζήσουμε. Αυτά τα απλά πράγματα θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμπερόπουλε.
Δεν ξέρω, κύριε Καραγεωργόπουλε, αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια διαμάχη και μια αντιδικία μεταξύ θέσεων, απόψεων, εκπροσώπων των κομμάτων. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τρέφουν αυταπάτες ότι υπάρχουν συμμαχίες για τους εργαζόμενους στους εκφραστές του νεοφιλελευθερισμού ή στους εφαρμοστές αυτών των πολιτικών, των ακραίων, των νεοφιλελεύθερων, της άγριας λιτότητας. Σε κάθε περίπτωση ξέρουμε ότι ο μοναδικός δρόμος για εμάς προκειμένου να τρέψουμε αυτές τις πολιτικές είναι ο δρόμος του αγώνα. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι θα αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, θα έρθει μια επόμενη η οποία θα είναι καλύτερη και θα μας αγαπήσει ξαφνικά όλους εμάς τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του ΜΟΚΔΟΥ που καθημερινά βιώνουμε όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν. Και να μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να ξεπλύνουμε και τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων ως εργαζόμενοι. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι κατήργησαν το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και μείωσαν τον βασικό μισθό, τον κατώτερο βασικό μισθό στα 586 ευρώ καταργώντας. Μπορείτε να μας πείτε. Ποια κυβέρνηση το μείωσε? 2012. Ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά κατήργησε όλο το θεσμικό πλαίσιο, απορρίθμισε πλήρως την αγορά εργασίας. Ποια κυβέρνηση, θα πείτε το με το όνομά τη. Ποιος ήταν? Δεν ξέρουμε το 2012. Ακριβώς. Παρακαλώ. Ήταν συγκεκριμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούσαν και ποιοι εφάρμοζαν. Το 2000... Γιατί δεν λέτε ότι μας δολοφονήσαν το 10. Εγώ σας ακούστε τώρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το, όχι, μπορείτε, σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει απόφαση του Αλλιού Πάγου. Θα σας πω το εξής. Όταν έβγαινε ο επικεφαλής σας και μίλαγε ότι εμείς είμαστε εφοπλιστές στις ταξίδες που κάνουμε απεργία το 11. Δεν συνέβη ποτέ αυτό, σας διαψεύδω. Ο Παναγόπουλος. Σας διαψεύδω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Σας διαψεύδω. Έχουμε κρατήσει σε επίπεδο συνομοσπονδίας σε πολύ υψηλό επίπεδο την συζήτηση, τη συζήτηση και τον κοινωνικό διάλογο. Παρασταλική γυμναστική με μια 24 και περιμένει να λύσει τα προβλήματα. Ολόκληρη γεσέ. Δεν θα υποπέσω σε αυτό. Και δεν ακολουθεί κόσμο καθόλου. Συγχωρέστε, δεν θα σα ακολουθήσω σε αυτό. Θα την ακολουθήσετε, εξής, παιδιά. Ότι θα σα πω το εξή. Έχετε ξεφτυλίσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Ξεκινώντα την αναφορά μου, μπορείτε να συνεχίσετε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Αν θέλετε, μπορούμε να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε και τι γίνεται και στα οικονομικά και σε όλα τα συνδικαλιστικά. Βεβαίως, τα δικών σας. Εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορούμε και εμείς να χτυπήσουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν θα το κάνουμε. Και ούτε λοιπόν, με 10 δουλειές. Ξεκινώντας την αναφορά μου, κύριε Λιάτσο, εγώ είπα ότι τα τελευταία 6 χρόνια εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές. Όσο και αν θέλει ο κύριος Λιμπερόπουλος να μου καταλογίσει πράγματα τα οποία δεν είπα ή τουλάχιστον δεν μας αφορούν. Δεν είπατε εσείς, σας είπα από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε τελικώς πώς μπορούν να χτιστούν εκείνες οι συμμαχίες σε κοινωνικό επίπεδο, έτσι ώστε όλες οι επαγγελματικές τάξεις και οι εργαζόμενοι να αντιπαρτεθούμε με αυτές τις πολιτικές και να τις ανατρέψουμε. Και νομίζω ότι επειδή έρχεται και το εργασιακό, το οποίο αφορά, μπορεί να μην αφορά άμεσα τους επαγγελματίες ή τον κύριο Λιμπερόπουλο, ή μπορεί και να τον αφορά, νομίζω ότι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να οργανώσουμε την αντίστασή μας απέναντι σε όλη αυτή τη λέλαπα των μέτρων που έρχεται και είναι εις βάρος και της αγοράς εργασίας. Τι βλέπετε να έρχεται εσείς, τι βλέπετε να έρχεται το Σεπτέμβριο που λέτε? Κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο ανοίγει η ατζέντα των εργασιακών. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα θα τεθούν και ζητήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάρα πολύ ευχαριστούμε. Ναι. Θα τεθούν και ζητήματα δημοκρατίας. Δηλαδή. Όταν μπαίνει στο στόχαστρο ο απεργιακός νόμος. Να σας διακόψω μισό λεπτό. Ναι. Γιατί είστε πολύ σοβαρός και έτσι μ' αρέσει αυτό το. Η κυρία Μαρία από την Καλυθέα, κύριε Καραγεωργόπουλε, λέει το εξής. Και το λέω σε όλους μας. Ότι το θέμα είναι να μας βρουν τα κόμματα και η πολιτική μία λύση και όχι να γίνονται κόκορομαχίες. Δηλαδή και ο διάλογος ο δημόσιος πρέπει να μην γίνονται κόκορομαχίες και να προτείνονται λύσεις συγκεκριμένες για να βρίσκει λύση ο συνδικαλισμός, ο Έλληνας. Να προσφέρει λύσεις. Παρακαλώ. Ξέρετε, τα συνδικάτα δεν είναι κόμματα για να δώσουν πολιτικές διεξόδους και πολιτικές λύσεις. Προς τούτο ο ελληνικός λαός ψηφίζει όποτε έχουμε εκλογές και επιλέγει τους εκπροσώπους. Αυτούς που θα ασκήσουν την εκτελεστική εξουσία. Τα συνδικάτα είναι μια δύναμη αντίστασης, αντίδρασης, αγώνα, κατάθεσης προτάσεων προς την εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να τις λαμβάνει υπόψη, γιατί εκπροσωπούμε και εμείς μια τάξη σε μια διαταξική κοινωνία. Και αυτές οι απόψεις δικές μας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καμία κυβέρνηση δεν έλαβε σοβαρά τις δικές μας προτάσεις. Πείτε μας για το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο ανοίγει η ατζέντα των εργασιακών, δηλαδή, και συγκεκριμένα και ζητήματα lockout. Ανταπεργία.
θα μπορεί ο εργοδότης, ναι, όταν δεν γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις τους για μείωση μισθών, για ελαστικές μορφές απασχόλησης, για ομαδικές απολύσεις, οτιδήποτε άλλο, αντί οι εργαζόμενοι να αντιδρούν, να απεργούν ή οτιδήποτε άλλο, να έρχεται ο εργοδότης να κάνει μια ανταπηγία, ναι, χωρίς να οφείλει μισθούς υπερημερίας απέναντι στους εργαζόμενους για το κλείσιμο της επιχείρησης. Και αυτό είναι ότι πιο αντιδημοκρατικό, έτσι. Και αντίκειται και στο Σύνταγμα και στις διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή να λειτουργεί την επιχείρησή του που απεργούν με ανταπεργία. 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 Αυτό υπάρχει πιο αντιδημοκρατικό μέτρο από αυτό? Δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατικό μέτρο. Τουλάχιστον από το 1982 και μετά, με το 1264, το πιο δημοκρατικό νόμο σε συνδικαλιστικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη, ναι, και παγκοσμίως θα έλεγα. Αυτά, λέει, είναι αυτά έχουν λήξει, έχουν λυθεί όλα. Ακούστε, αγαπητέ κύριε Καραγιόπουλε, σήμερα βγήκε σημείωμα από του Μαξίμου που λέει το lockout, την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου και τις ομαδικές απολύσεις, αυτές είναι δεσμεύσεις της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι δεσμεύσεις, έχετε αυτή την εικόνα? Νομίζω ότι υπήρξε αλλαγή στην κυβέρνηση, ναι, και μάλιστα μέσα από δύο εκλογικές διαδικασίες, και υπήρξαν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ναι, για κατάργηση των προηγούμενων δεσμεύσεων από την παρούσα κυβέρνηση. Τώρα μην τρελαθούμε. Υπήρχε δέσμευση, έτσι, λοιπόν, για κατάργηση των δεσμεύσεων. Και τι έγινε, δηλαδή? Υπήρξαν υποσχέσεις, υπήρξαν προγράμματα προεκλογικά τα οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός. Καλά, αφήστε τώρα τι λέει κάθε κόμμα πριν τις εκλογές. Αφήστε, είναι μια πονεμένη ιστορία. Νομίζω ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια κοροϊδία. Δηλαδή, λέτε ότι το lockout και τα άλλα που σας είπα τώρα. Ομαδικές απολύσεις. Είναι ανοιχτό αυτό το θέμα των ομαδικών απολύσεων? Ανοιχτό. Με το τρίτο μνημόνιο έμεινε ανοιχτό αυτό το κουτί της Πανδώρας με όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν έκλεισε. Και θα σας είπα ότι το Σεπτέμβριο του 2014, σε τριμερή συνάντηση που έγινε ενώπιον της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην Γενέβη, εργοδότες, εργαζόμενοι και η προηγούμενη κυβέρνηση, το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων, του lockout και του συνδικαλιστικού νόμου έκλεισε. Τώρα, πώς ξανά άνοιξε το συγκεκριμένο ζήτημα, θα πρέπει να ρωτήσουμε την σημερινή ηγεσία. Όχι, έχει εξήγηση. Έτσι. Είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση αυτή. Ναι, ναι. Δεν είναι εσύ μόνο του Δουνουτού. Ας πούμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ενώ επειδή έχει πράγματι έλλειμμα η Γαλλία, μπορεί να μην είναι σε μνημόνια, αλλά έχει έλλειμμα, και αν συμφωνηθεί. Τι έλλειμμα έχει, δηλαδή? Τι έλλειμμα έχει? Πρωτογενές ναι, έλλειμμα. Αν εφαρμοστεί η συνθήκη του ευρώ, πρέπει να τη βάλουν σε μνημόνιο. Επιβάλλουν εργασιακές αλλαγές, τέτοιες όπως σχεδιάζουν και στη χώρα. Πάμε στον κύριο. Τελειώσατε, κύριε Γεωργόπουλο? Παρακαλώ. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο ως συνδικάτα λέμε είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα καταρχήν είναι εις βάρος και της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού λαού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι εργαζόμενοι να προετοιμαστούν. Το Σεπτέμβριο αρχίζει γενομένη στις διεθνούς εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη να χτιστεί ένα κοινωνικό μέτωπο, μια συμμαχία ανάμεσα σε όλες τις επαγγελματικές τάξεις, τους εργαζόμενους, έμποροι, οι μικρομεσαίοι, οι βιοτέχνες, οι επιστημονικοί φορείς, να φτιάξουμε ένα μέτωπο και να πούμε μέχρι εδώ. Δεν πάει άλλο. Οι αντοχές, οι ανοχές έχουν εξαντληθεί. Μάλιστα. Πρέπει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Θανάσης από Μαρούσι. Η τρίτη πολιτική δύναμη είναι η Χρυσή Αυγή και έχει καταθέσει πολλές ερωτήσεις για το ελληνικό. Μας λέει ο κύριος Θανάσης από το Μαρούσι. Θέλω να πω δύο πράγματα τώρα. Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Φίλη, να μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο να πω για το δύο πληροφορίες. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΛΑΝΤΑ Development για την αξιοποίηση του ελληνικού. Μία από τις εκκρεμότητες για την εκταμείευση της δόσης των 7,5 δις έκλεισε λοιπόν το απόγευμα της Τρίτης, αφού υπογράφηκε, πώς το είπατε, το μνημόνιο κατανόησης με το δημόσιο και τη Lambda Development. Τα λεγόμενα MOU, ναι. Το MOU το λεγόμενο. Memorandum of Understanding, ναι. Μάλιστα. Υπενθυμίζεται πως το σχήμα υπό τη Lambda Development, δηλαδή ο Όμιλος Λάτσι, έχει μέσα και Κινέζους, προσέφερε τίμημα που κυμαίνεται για να ξέρουμε και πόσο πωλείται τελικά το ελληνικό, το οποίο είναι 6.500 στρέμματα. Πωλείται μεταξύ 577 εκατομμυρίων και 712 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται, ενώ με την αναγωγή στη δεκαετία διαμορφώνεται σε 915 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν θα καταβληθούν με τη μία, θα καταβληθούν σε δόσεις. Το επενδυτικό σχήμα κατέθεσε τον Νοέμβριο του 2014 επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κατά την υπογραφή της σύμβασης, τότε είχε υπογραφεί αυτή η σύμβαση, εγγυητική επιστολή διαρκείας 2 ετών,
που ισχύει δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε και αναμένεται η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην Lambda Development και στους συνεταίρους της, θα καταβληθεί η πρώτη δόση. Αρχικά προβλεπόταν πως τότε οι επενδυτές θα κατέθεταν εγγυητική επιστολή αντίστοιχη με το σύνολο του τιμήματος που πρόσφεραν, ενώ θα πλήρωναν την πρώτη δόση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. 2,5 χρόνια αργότερα θα καλούνταν να καταβάλουν τη δεύτερη δόση 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η τελευταία δόση του τιμήματος ύψους 220 εκατομμύρια ευρώ επρόκειται να καταβληθεί 9 χρόνια μετά τη μεταβίβαση των μεταχών της Ελληνικού ΑΕ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προβλέπει πως οι δόσεις μέσω των οποίων θα πληρώσει ο επενδυτής θα μετακυλιστούν πιο μπροστά και θα είναι μεγαλύτερου ύψους. Να το δούμε. Προβλέπεται επίσης πως το κόστος συντήρησης του Μητροπολιτικού Πάρκου θα επιβαρύνει κατά μεγαλύτερο ποσοστό το επενδυτικό σχήμα. Αυτές είναι χοντρικά οι πληροφορίες γύρω από την πώληση. Το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει για να το πουλήσει. Τα έργα που προβλέπονται να γίνουν για την εκποίηση του Ελληνικού. Μην πετάγεστε στη συνέχεια, γιατί μετά αδικούμε και έχουμε μόνο ένα τέταρτο. Έχετε πεταχθεί τρεις φορές και δεν. Κύριε Φίλη. Εγώ θα ήθελα παρακαλώ να πω, συνεχίζοντας αυτά και που. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σας εκτιμώ και τον γνωρίζετε. Ό,τι θέλω, κύριος Καραγεωργόπουλος. Θέλω την άποψή σας και για το ελληνικό, πώς το βλέπετε έτσι το συνολικό. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Καραγεωργόπουλος. Ναι, ναι. Όντως, και στην Κόντρα της Κυριακής είχα ένα άρθρο με κύριο τίτλο «Επιτυχής η αξιολόγηση κόμμα», αλλά και τρεις τελείες. Και αναφερόμουν στα εργασιακά που θα τεθούν από το Σεπτέμβριο εν ώψη χορήγησης της δεύτερης δόσης του συνολικού ποσού. Μάλιστα. Όντως, αυτά θα μπουν. Βεβαίως η κυβέρνηση νομίζω ότι ήδη στο lockout και στις αποφάσεις περί απεργιών όσο μπορεί θα βάλει κόντρα. Όμως κατέληγα με τη διαπίστωση ότι δεν εξαρτώνται όλα από αυτήν. Και είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Τι να κάνουμε, κύριε Λιάτσο. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω. Είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Τι να κάνουμε. Θα το παίξει όσο μπορεί. Τι να κάνουμε, κύριε Βαρδαλή μου. Από εκεί και πέρα. Εμείς δεν είμαστε. Ότι είμαστε παραδομένοι. Μέχρι να πάρετε. Να φέρετε το λαό να πάρει τον εθνικό πλούτο στα χέρια του κλπ. Ότι είναι παραδομένη η κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί. Είπα. Είναι παραδομένο. Αυτό δεν το διαπραγματεύεται και το παλεύει. Διαπραγματευτικό τουρισμό, αφού. Τι πάλι. Πες μου ένα που κέρδισε. Ένα που κέρδισε. Αφού τα γράφουν και μεταφράζουν. Κύριε Λοτσάκο, αφήστε το να μιλήσει. Εξωκοινοβουλευτικές ιδεολειπτικές δυνάμεις και σχηματισμοί θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν τους ακολουθεί ο λαός. Αφού λοιπόν αναδεικνύουν. Κύριε μια φίλη, παραδομένη. Αυτά τα ακούω πολλά χρόνια. Μα τι παρεμβαίνετε. Αφήστε με να μιλήσω. Το ίδιο λέγαμε. Αναφέρθηκα σε εσάς. Το ίδιο τώρα, μου λέγανε. Είστε υπέρ της δημοκρατίας. Δεν γίνεται έτσι. Το ίδιο μου λέγανε. Παρακαλώ. Αφήστε το να πει την άποψή του. Σας διέκοψε κανένα σε εσάς. Αναφέρθηκα. Κύριε φίλη, συνεχίστε. Ποια κανέναν. Συνεχίστε, κύριε φίλη. Συνεχίστε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το θέμα του ελληνικού που μου. Α, η αξιολόγηση δε έπρεπε να έχει κλείσει από το καλοκαίρι του 2014. Η οποία δεν έκλεινε γιατί. Διότι τα προαπαιτούμενα που έθετε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο δεν τα έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με αποτέλεσμα να μετακυλιστούν όλα στο τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ, στο τρίτο μνημόνιο. Η δε Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι που λέει ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο για να σωθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, οφείλουν να εξηγήσουν ότι εξαναγκαστέντες γιατί δεν τήρησαν αποχή. Γιατί δεν ψήφισαν παρόν, αλλά ψήφισαν όλοι μαζί με τα χεράκια ψηλά θετικά. Γιατί συμφωνούσαν με αυτούς τους όρους τους, εξαναγκαστικά αν θέλετε, επιβληθέντες στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ακούστε τώρα κάτι. Σας διάβασα μερικές πληροφορίες για την πώληση του ελληνικού. Ο κύριος Πιτσιόλας που είναι επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔΑ. Ο άνθρωπος είναι επικοινωνιακός, έχει χάρισμα επικοινωνιακό. Λέει ότι με την υπογραφή. Αφήστε να βλέπουμε και τον κύριο Φίλη. Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας για το ελληνικό, δρομολογείται η υλοποίηση μιας επένδυσης η οποία θα σφραγίσει τη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Όλο μπλα μπλα είναι. Ο κύριος Πιτσιόλας είναι μπλα μπλα. Δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο. Η ουσιαστική βελτίωση της προϋπάρχουσας σύμβασης
επιλύει τα προβλήματα που απετέλεσαν τη βάση για τη διατύπωση ενστάσεων κτλ. Η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, δημιουργεί την προοπτική χιλιάδων θέσεων εργασίας που αυτή τη στιγμή αποτελεί το μέγα ζήτημα για τον ελληνικό λαό. Κύριε Πιτσιόλα, μου επιτρέπετε να σας κάνω ερώτηση. Γιατί δεν φρόντισε η κυβέρνησή σας και εσείς σαν τα ΙΠΕΔ να πείτε μέσα στη σύμβαση ότι κοιτάξτε να δείτε, τα νέα αφεντικά του ελληνικού είναι υποχρεωμένα να προσλάβουν 10.000 κόσμο. Γιατί δεν το λέτε μέσα να προσλάβουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, να δώσετε κι εσείς μία βοήθεια στον άνεργο Έλληνα πολίτη. Παρά μόνο μας λέτε εδώ πέσαμε με βερμπαλισμούς ότι η προοπτική χιλιάδων θέσεων εργασίας μπαμπλά που είναι άχρηστες κουβέντες αυτές. Δεν μας λένε μας κάτι αυτά, δεν μας λέει κάτι. Γιατί δεν πιέζεται πολιτικά στη σύμβαση να πούνε θα πάρουμε 15.000 κόσμο. Κύριε Φίλη, τα λέω καλά. Συμφωνώ. Γιατί δεν το λέει. Όταν διορίστηκε γιατί πάντως, δεν το λέει. Διότι θέλει. Διότι παρακαλώ, κύριε Λεωτσάκο, είστε ταραξία. Θα μου επιτρέψετε να σα πω. Όταν διορίστηκε, δεν έλεγε. Είστε ταραξία, γιατί θα μιλήσουν από ένα λεπτό ή άλλοι 30 δευτερόλεπτα. Τίποτα. Εγώ να μιλήσω. Όχι, αφήστε το. Για πείτε, πώς βλέπετε τώρα εδώ αυτά που λέτε. Διότι να σα πω γιατί. Γιατί πρέπει άρον-άρον να κάνει κάποια πράγματα ναι. Για να δοθούν τα 7,5 δις ευρώ. Αυτό. Δηλαδή θα μα πηγαίνουν καροτσάκι οι δανειστέ στον αιώνα τον άπαντα. Να μην χρεοκοπήσει. Θα μα πηγαίνουν καροτσάκι οι δανειστέ στον αιώνα τον άπαντα. Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα. Αφήστε το. Κατάλαβα. Κύριε Ισαΐα, έχετε ένα λεπτό. Το ένα λεπτό. Εγώ ναι. Απλά θέλω να πω ότι παρακαλώ. Σχετικά με την συνταγματική μεταρρύθμιση, με την αναθεώρηση του συντάγματος, θεωρώ ότι όλοι θέλουν να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποια άρθρα αναθεωρητικά και κάποια μη αναθεωρητικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε στα μη αναθεωρητικά, άλλο είναι το πολιτιακό σύστημα που τα επεμβαίνει και τα αλλάζει. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Εμείς είμαστε κατά της απλής αναλογικής. Εμείς είμαστε υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, διότι η χώρα χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις. Και τον πόνους να είναι όπως είναι, να μείνει όπως είναι τον πόνους. Ισχυρές κυβερνήσεις. Θέλετε τον πόνους να είναι. Ενισχυμένες και με πόνους βεβαίως, γιατί σας εξηγώ και πάλι. Όχι, δεν είπα το ίδιο πόνους. Δεν ξέρω. Ας δούμε τις προτάσεις. Έχω ένα λεπτό όμως. Δημήτρη, έχω ένα λεπτό. Όχι, ένα ναι, όχι. Είσαι ευγενής άνθρωπος. Λοιπόν, με τον πόνους βεβαίως πρέπει να υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις, διότι οι ισχυρές κυβερνήσεις κρατούν την εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά. Οι ξένες αγορές θέλουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Το πολιτικό εδώ της Ελλάδος. Και θέλω ενισχυμένη αναλογική εδώ, λοιπόν, η πονηριά. Όμως η πονηριά του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι. Όταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ανέλαβε ως πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία όπου είχαμε χάσει με 7% διαφορά και σήμερα είναι μπροστά μετά από 120 μέρες 10%. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ διότι γνωρίζει ότι στις επόμενες εκλογές θα χάσει και θέλει να κάνει εδώ πέρα μια απλή αναλογική για να μην έχει ισχυρή κυβέρνηση η επόμενη ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα, να μην έχει ισχυρή κυβέρνηση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το πάρει πίσω. Ουδέποτε, κύριε Φίλη, είπατε προηγουμένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απολύσει 100.000 υπαλλήλους. Πού το είδατε αυτό? Απολύθηκαν οι επίορκοι και εσείς αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπατε και προσπαθείτε να βρείτε τρόπο πως αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι με τα πλαστά πτυχία θα τους δώσετε την ευκαιρία να ξαναδώσουν εξετάσεις. Οι οποίοι αυτοί με τα πλαστά πτυχία. Αυτοί με πλαστά πτυχία, βεβαίως. Δεν υπήρχε τότε ο έλεγχος. Διότι η γραφειοκρατία ήταν απέναντι σε αυτό. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σέβομαι. Πάμε στον κύριο Βαρδαλή. Την επόμενη φορά. Κύριε Βαρδαλή. Κύριε Λιάσο, εγώ θα συμφωνούσα με όλους τους τηλεθεατές που ζητούν λύσεις. Θέλω να πω το εξής και μάλιστα όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ. Η λύση που προτείνεται από όλα τα άλλα κόμματα. Να τελειώσει η αξιολόγηση. Να έρθει η ανάπτυξη δεν αποτελεί φιλολαϊκή, φιλεργατική λύση. Είναι λύση για την αύξηση των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου. Άλλη είναι η φιλολαϊκή λύση, πρέπει να παρέμβει ο ίδιος. Εγώ συμφωνώ, οι εργαζόμενοι πρέπει να αγωνιστούν, να ενωθούν και με άλλα λαϊκά στρώματα, μικρομεσαίους αγρότες και αυτοαπασχολούμενος, αλλά ενάντια σε ποιον. Εάν καθίσουμε να πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση του 10 ή φταίει οι κυβερνήσεις του 12 ή του 14, τότε χτυπάμε το σαμάρι χωρίς τα χτυπάμε το γαϊδούρι. Αυτό που φταίει είναι ο τρόπος λειτουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας. Εκεί πρέπει να δούμε την αιτία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπύρου. Κύριε Σπύρου. Να μια φορά θα συμφωνήσουμε με το ΚΚΕ. Πρέπει ο λαός να επέμβει, είναι γεγονός. Πώς να επέμβει? Με τη δημοκρατική διαδικασία που προβλέπεται. Στις εκλογές, όταν και αν προκηρυχθούν αυτές, να προσέλθουν στις κάλπες και καλό θα ήταν να αρχίσαμε να το λέμε όλοι από τώρα. Ναι, ναι. Μπας και πιστούν αυτοί που απήχαν στις προηγούμενες και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί τα νούμερα είναι απλά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την εξουσία έχοντας τους ψήφους 2 στους 10 Ελλήνων,
το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, πρέπει να είναι λιγότερο και από έναν στους 10. Και αυτό γιατί από τα 10 εκατομμύρια που είναι καταγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους, τελικώς πηγαίνουν και ψηφίζουν 4,5 εκατομμύρια. Άρα, τις τύχες των υπολείπων καθορίζουν πλέον ο ένας. Μάλιστα. Επίσης, ναι, ναι. Και να μου επιτρέψετε μόνο αυτό. Ολοκληρώστε, ναι. Λύσεις. Τσακώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Ποιος φταίει περισσότερο, ποιος μας έφερε σε αυτή την κατάσταση πιο γρήγορα και χειρότερα. Η λύση την οποία προτείνει ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών, η πιο λογική όλων και η μόνη που μπορεί να προσδώσει αξιοπιστία σε μια αναξιόπιστη κυβέρνηση και μια αναξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση, η λύση δηλαδή της οικουμενικής κυβέρνησης εντός εισαγωγικών, της κυβέρνησης συνεργασίας όλων των κομμάτων του ευρωπαϊκού τόξου, πρέπει να εισακουστεί. Και ευχαριστώ, πρέπει και εσείς να συνδράμετε σε κάθε δημοσιογραφική εκπομπή. Εμείς εδώ πέρα αφήνουμε όλες τις απόψεις στον αέρα και μας αξιολογεί ο ελληνικός λαός. Κυρία Μάρθα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και εσάς, κύριε Λεωνίδα Ματθεόπουλε από τη Θεσσαλονίκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ το Euro Channel που μας μεταδίδει κάθε βράδυ 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 φορές τη εβδομάδα. Και μας βλέπει έτσι και η Θεσσαλονίκη μας και η Κεντρική Μακεδονία. Κύριε Λεωτσάκο. Υπάρχουν κόμποι που δεν λύνονται, αλλά κόβονται. Αν δεν κόψουμε με μαχαίρι. Το λέτε, επειδή είπαμε Μακεδονία πάνω, σας ήρθε το μυαλό στο Μεγάλο Έξαρτο. Υπάρχουν λοιπόν κόμποι που δεν λύνονται, κόβονται. Εάν δεν κόψουμε λοιπόν μνημόνια, ευρωζώνη, λύση για τον ελληνικό λαό δεν υπάρχει. Ευρωζώνη είναι, πιστεύει ότι πρέπει να βγούμε η λαϊκή ενότητα. Ευχαριστώ, κύριε Λεωτσάκο. Κύριε Λιμπερόπουλε. Εγώ θα πω τρεις κουβέντες που δεν υπάρχει στα στοιχεία. Και μπράβο στον κύριο Λεωτσάκο, ήταν πολύ γρήγορο. Τώρα μας διευκολύνει. Που ακούω από όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει λέξη κάθαρση. Σημαντικό κομμάτι. Δεν υπάρχει λέξη δικαιοσύνη στην οικονομία. Ναι. Δεν υπάρχει λέξη δικαίωση στην εργασία. Εκεί που δεν το λένε, δεν το λένε γιατί είναι εμπλεγμένοι με οικονομικούς παράγοντες και δεν τους αρέσει να τους πούν. Όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί η οικονομία και ποιοι φταίνε. Ποιοι είναι οι μεγάλοι παράγοντες που παρεμβαίνουν στην πολιτική, στην οικονομία, μέσω καναλιών, εκβιάζουν, μένουν αφορολόγητοι. Δυστυχώς τα κόμματα στη Βουλή δεν λένε ονόματα. Ο Μακαρίτης ο Εύερ το είπε. Και τον βγάλανε αγράμματο ο Ψυχάρης την άλλη μέρα. Ενώ την προηγούμενη στον Αντένα έλεγε. Ο Γαβριανός Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμπερόπουλε. Κυρία Κατερίνα Τασοπούλου, να είστε πάντα καλά. Χαίρομαι που έχετε επικοινωνία με την εκπομπή και χαίρομαι για το μήνυμα που μας επισημαίνετε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι του ΟΓΑ ακόμα και σήμερα χωρίς προειδοποίηση δεν πληρώθηκαν. Τι να κάνουμε, να αρχίσουμε να πέφτουν τα παράθυρα. Λέει η κυρία Κατερίνα Τασοπούλου. Το βρίσκω το μήνυμα πάρα πολύ αληθινό, ουσιαστικό και δραματικό ταυτόχρονα και αφορά βέβαια την κυβέρνηση. Άλλος, κυρία Βάσο Δούκα. Τραγικό ότι αυτοκτονούν άνθρωποι, υπάρχουν άστεγοι, φτωχοί και άνεργοι. Η κατάθλιψη θερίζει ενώ άλλοι ευημερούν. Αφήστε, λέει τον ημάμι, γιατί πρώτα έρχεται ο άνθρωπος και μετά ο Θεός. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά mail. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, γιατί μας δίνετε μεγάλη δύναμη και συνεχίζουμε δυνατά προς όλες τις κατευθύνσεις όσο μπορούμε. Και μας ταχώνετε και καλά κάνετε και εμένα προσωπικά. Και για χθες, για την κουβέντα που έγινε και με τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα βγήκαν διάφοροι, αλλά δεν θα πέσω στο επίπεδό τους, σε καμία περίπτωση. Ξέρετε, ο καθένας στη διαδρομή που έχει στη ζωή του και στο επάγγελμά του, κουβαλάει μερικές ταμπέλες πάνω του. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Παρά τα λάθη που γίνονται σε όλες τις διαδρομές, να λένε για κάποιον ότι είναι έντιμος, ότι είναι δουλευταράς, ότι προσπαθεί για το δίκαιο του πολίτη κτλ. Και υπάρχουν ταμπέλες σε άλλους που εκτελούν συμβόλαια, που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, που πληρώνονται από διάφορα επιχειρηματικά σαλόνια και το παίζουν σε ρίφιδες και καουμπόδες. Στο επίπεδο όμως δεν θα πέσω, αλλά αν χρειαστεί, όταν το κρίνω, θα απαντήσω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Κάρα Γεωργόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Φίλη, τον κύριο Σωτήρη Ισαΐα, τον κύριο Σάκη Βαρδαλή, ευχαριστώ πολύ και χάρηκα, τον κύριο Βασίλη Σπύρου, τον κύριο Στάθη Λεωτσάκο και τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο, τον αγαπητό πρόεδρο. Και εσάς, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Το πρωί, Contra News τα περίπτερα. Τη βλέπετε. Εισβολή εισαγγελέων σε ασφαλιστικές και τεχνικές εταιρείες. Εμείς θα συναντηθούμε τηλεοπτικά αύριο στις 12. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.